Στην έκθεση World Travel Market στο Λονδίνο χτυπάει αυτές τις ημέρες η καρδιά του τουρισμού. Πάνω από 160 χώρες προσπαθούν να λάβουν το μεγαλύτερο δυνατό κομμάτι μιας αγοράς που ξεπερνά σε συνολικό τζίρο τα 800 δισεκατομμύρια ευρώ. Νέες δυνάμεις αναδεικνύονται σε κάθε γωνιά του κόσμου. Στη Μεσόγειο, στον τουριστικό χάρτη, προσπαθεί να μπει η Αλβανία. Προσπαθούμε να κάνουμε τις καλύτερες επενδύσεις για να αναπτύξουμε ένα βιώσιμο τουρισμό στη χώρα μου. Παράλληλα, κάποια μέσα χαρακτηρίζουν την Αλβανία ως τη νέα Κροατία των Βαλκανίων. Η Αφρική αναδεικνύεται σε κορυφαίο προορισμό εναλλακτικού τουρισμού και οι εκπρόσωποι της διαβεβαιώνουν ότι οι επισκέπτες δεν κινδυνεύουν από τον ιό Έμπολα. Η Δυτική Αφρική είναι μεγάλη. Δεν είναι μια πόλη. Η Δυτική Αφρική είναι τεράστια. Η Γκάνα δεν έχει κρούσματα έμπολα. Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί δεν υπήρξε κανένα περιστατικό. Στα αεροδρόμια έχουμε λάβει μέτρα έτσι ώστε όσοι παρουσιάζουν συμπτώματα του έμπολα να μην μπαίνουν στη χώρα. Ο τουρισμός αποτελεί κρίσιμη πηγή εισοδήματος για τις αναδυόμενες αγορές σε όλο τον κόσμο. Στο Εκουαδόρ της Λατινικής Αμερικής στρέφονται στον τουρισμό ως εναλλακτική του πετρελαίου. Προσπαθούμε να κάνουμε τον τουρισμό τη δεύτερη πηγή εισοδήματος στη χώρα μας και είναι πολύ σημαντικός για τη μετάβαση στη μετά το πετρέλαιο οικονομία. Να σας δώσω σύντομα αριθμούς. Έχουμε επενδύσει δεκαπλάσια κεφάλαια από ότι το 2006. Συνεργαζόμαστε στενά με τον ιδιωτικό τομέα γιατί πιστεύουμε ότι ο τουρισμός είναι το μέλλον στη χώρα μας. Το παρόν στη World Travel Market δεν νικαίει η Ελλάδα, καθώς θέλει να συνεχίσει την ανωδική πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου. Ο δημοσιογράφος Σεμπάστιαν Σάμπ από το Λονδίνο μεταδίδει. Η σημασία του τουριστικού κλάδου αποδεικνύεται από το γεγονός ότι πάνω από 160 χώρες έχουν έρθει στην Παγκόσμια Έκθεση του Λονδίνου. Επιστρατεύουν καινοτόμες παρουσιάσεις για να πείσουν τους πάνω από 50.000 επισκέπτες ότι διαθέτουν τους καλύτερους προορισμούς.